μου πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά σε αυτή την νέα πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, η οποία γίνεται με την ευλογία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος πολύ θα ήθελε να είναι απόψε μαζί μας, θα είναι όμως αύριο. Απόψε θα παραστεί σε μια εκδήλωση των καθηγητών της ΟΕΛΜΕΚ για την εορτή των τριών ιεραρχών και είναι περίπου την ίδια ώρα και έτσι δεν μπορεί να είναι απόψε μαζί μας. Αλλά όπως μου είπε, θα προσπαθήσει αύριο να είναι μαζί μας και να απευθύνει και τις δικές του πατρικές ευλογίες και συμβουλές. Ιδιαίτερα, όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι και συγκινημένοι από την ανταπόκρισή σας σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής να διοργανώσει το θεολογικό αυτό σεμινάριο με θέμα «Δόγμα και ζωή στην Ορθόδοξη Εκκλησία». Και αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια της ποιμαντικής μας μέρημνας για την κατάρτιση των στελεχών, συνεργατών και του χριστιαπωνήμου πληρώματος της Εκκλησίας μας στα θέματα της πίστεως, με σκοπό να καταρτιστούμε καλύτερα πάνω στα θέματα που αφορούν το δόγμα και τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε αυτό το σεμινάριο, όπως γνωρίζετε ήδη, έχουν κληθεί και θα ομιλήσουν επίσκοποι, καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί στο θέμα αυτό. Οι εισηγητές θα είναι ο πρώην επίσκοπος Ερζεγοβίνης κύριος Αθανάσιος Γεύτης, ο οποίος θα μας μιλήσει απόψε, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος, ο Μητροπολίτης Μπάτσκας κύριος Ειρηναίος Μπούλοβιτς, ο κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Κωνσταντίνος Κουτέρης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών της Θεολογικής Σχολής. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη δομή του σεμιναρίου, η οποία θα έχει ως εξής. Κάθε εισηγητής θα παρουσιάσει το θέμα του σε δύο μέρη. Μία εισήγηση σε δύο μέρη. Και η παρουσίαση θα γίνει σε δύο διαφορετικές ημέρες, ώστε να δίδεται η δυνατότητα διεξοδικής συζήτησης και ανάλυσης του θέματος. Την τρίτη ημέρα εκάστου μηνός θα πραγματοποιείται ανοιχτή διάλεξη για το κοινό, όπου θα παρουσιάζεται το θέμα εκλαϊκευμένο, ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν περισσότεροι. Και το τονίζω αυτό. Για παράδειγμα, την ερχόμενη Τετάρτη, 30 του μηνός των Τριών Ιεραρχών, ο Σεβασμιότατος θα μας μιλήσει στο ναό του Αποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως, η ώρα 6:30. Γι' αυτό να ενημερώσουμε τα μέλη των κύκλων μας, των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών κλπ. Και το ποίμνιό μας να έρθουν εκεί να ακούσουν και αυτοί το θέμα το οποίο θα αναπτύξει ο Σεβασμιότατος, ώστε και αυτοί να μπουν στο πνεύμα της όλης προβληματικής για την οποία παρουσιάζουμε αυτό το σεμινάριο. Το σεμινάριο αρχίζει τον Ιανουάριο με την ομιλία του Σεβασμιότατου πρώην Ερζεγοβίνης και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2008. Στο τέλος θα παραχωρηθεί σε όλους όσοι θα παρακολουθήσουν ανελιπώς το σεμινάριο ένα δίπλωμα βεβαίωσης παρακολουθήσεως του σεμιναρίου, το οποίο θα υπογράφει ο μακαριότατος και όσοι θα διδάξουν στο σεμινάριο αυτό. Ήδη υπέγραψε ο πρώτος ο Άγιος πρώην Ερζεγοβίνης πριν έρθουμε εδώ. Γι' αυτό και θα χρειάζεται όταν μπαίνουμε μέσα να παίρνουμε κάποιες παρουσίες για να ξέρουμε ποιοι παρακολουθούν για να πάρουν αυτό το δίπλωμα, το οποίο δεν έχει καμιά αξία μεν,
αλλά μπορεί σε κάποιους να φανεί χρήσιμο στην εργασία την οποία κάνουν. Επίσης, μέσα στο φάκελο που έχετε πάει, υπάρχει και το πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα όλες τις εισηγήσεις μέχρι και τον Μάιο και να γνωρίζετε επακριβώς πότε θα γίνουν και ποιες ώρες και πού. Αγαπητοί μου, το δόγμα της Εκκλησίας είναι η αποκάλυψη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Η αποκάλυψη αυτή μας βοηθά να αποκτήσουμε την ορθόδοξη γνώση του Θεού, η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε την ορθόδοξη ζωή, δηλαδή την αγιότητα. Άλευ του δόγματος της Ευαγγελικής, Πατερικής και Εκκλησιαστικής αλήθειας είναι αδύνατο να υπάρξει Αγία Ζωή. Άνευ Αγίας Ζωής είναι αδύνατη η εν Χριστώ σωτηρία μας. Ως εκ τούτου η γνώση και η εμβάθυνση στο δόγμα της πίστεώς μας είναι απαραίτητα. Είναι δε απαραίτητη για ένα ακόμα βασικό λόγο. Η Ορθοδοξία καλείται να δώσει μέσα στη σύγχρονη κοινωνία τη μαρτυρία της αλήθειας, της σώζουσας αλήθειας. Καλείται να αντιμετωπίσει εν αληθεία και αγάπη τις διάφορες πνευματικές, ηθικές και κοινωνικές προκλήσεις. Καλείται ακόμη, έχοντας την πνευματική αυτοσυνειδησία της, να δώσει τη μαρτυρία της εν Χριστώ ζωής και ελπίδος μέσα στην ενωμένη Ευρώπη. Όλα αυτά προϋποθέτουν την ορθή και σε βάθος γνώση, αλλά και βίωση της δογματικής αλήθειας της πίστεώς μας. Ίσως, σε κάποια στιγμή, θα κληθούμε ως Εκκλησία να λάβουμε σοβαρές και υπεύθυνες αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν σχέση με την ένωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους ετεροδόξους. Η γνώση της δογματικής αλήθειας θα μας βοηθήσει να τοποθετηθούμε ορθόδοξα, χωρίς φανατισμούς, χωρίς υποχωρήσεις, με καθαρό και φωτισμένο νου και με γνώμονα τη σωτηρία του ανθρώπου. Και εμείς, οι κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες της Εκκλησίας, αποκτώντας αυτή τη γνώση, και την θεωρητική και την βιωματική, θα δώσουμε τη μαρτυρία μέσα στο ποιμνιό μας. Θα γίνουμε, αν θέλετε, οι πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων της πίστεώς μας μέσα στο ποίμνιο. Και γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το θέμα, να καταρτιστούμε εμείς σωστά όπως πρέπει, για να μεταφέρουμε αυτά τα οποία εμείς θα γνωρίσουμε και πολύ περισσότερο θα τα βιώσουμε και πρέπει να τα βιώσουμε εις τους άλλους. Καλούμαστε να κάνουμε τη δική μας επανάσταση. Και η επανάσταση δική μας είναι η αγιότητα. Και η αγιότητα είναι η καλύτερη προσφορά προς τον κόσμο, ο οποίος περιμένει από μας κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό από αυτό που λαμβάνει μέσα από την εκκοσμικευμένη κοινωνία. Και το περιμένει όχι από τους άλλους, από τον επίσκοπο, από τους κληρικούς, τους κατηχητές, τους θεολόγους, αυτούς που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία. Από μας δηλαδή περιμένει αυτή την επανάσταση της αγιότητας της πίστεώς μας, της αγιότητας της ζωής μας. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου το Σεβασμιότατο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Μακαριωτάτου Προθήμος και βρίσκεται ανάμεσά μας, παρά τις δυσκολίες τις οποίες έχει και με την υγεία του, αλλά και με τα καθήκοντα που έχει εκεί στη Σερβία, και υπευλήθη στον κόπο να έρθει εδώ να μας παρουσιάσει την πρώτη εισαγωγική εισήγηση στο θέμα Ορθόδοξο δόγμα και ζωή μέσα στην Εκκλησία μας. Πολύ σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας συστήσω. Νομίζω ότι είναι σε όλους γνωστός, όπως το λέμε με απλά λόγια, ο πατήρ Αθανάσιος Γεύτιτς. Έτσι είναι γνωστός σε όλους μας. Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο στον οποίο έχετε υποβληθεί και βρίσκεστε εδώ. Και θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή, γιατί η δική σας ομιλία είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και τις επόμενες. Έχετε τον λόγο.